Αργύρης Κολλιός. Ένα μικρό αφιέρωμα με φωτογραφικό υλικό με σημαντικές δραστηριότητες για τη ζωή του που υπήρξε άξια κάποιων θετικών σχολιασμών. Ο Αργύρης Κολλιός, σήμερα συνταξιούχος, απολαμβάνει με τη σύζυγό του μια ήρεμη ζωή στο χωριό όπου γεννήθηκε, τη Ζαρκαδιά. Και για να ακριβολογούμε, ο Αργύρης Κολλιός γεννήθηκε στο διπλανό μικρό χωριό Εκάλη, όπου ανήκουν και τα δύο χωριά στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νέστου, στο νομό Καβάλας. Ο Αργύρης Κολλιός γεννήθηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1939 και είναι κατά γενική ομολογία μια εκρηκτική προσωπικότητα με οξύ πνεύμα, πολυτάλαντος, παρορμητικός, λαλίστατος, ευρηματικός και αρκετά δραστήριος μέχρι και σήμερα. Εκτός των άλλων περιοχών, έχει ηλεκτροδοτήσει όλα σχεδόν τα σπίτια στη Ζαρκαδιά και την Εκάλη στη δεκαετία του 60. Υπήρξε καθηγητής ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικών εφαρμογών στη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση και έκανε πολλά εκπαιδευτικά ταξίδια με τους μαθητές του στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ήταν επιχειρηματίας, έμπορος ηλεκτρολογικού υλικού και συγγραφέας τεχνολογικής ύλης. Είναι παντρεμένος με την Αναστασία Αντωνιάδου, το γένος του Χαρδοβασίλη, έχει 2 κόρες και 4 εγγόνια. Εκτός από την επαγγελματική του πορεία, έχει δραστηριοποιηθεί και διατελέσει πρόεδρος επί Μακρόν στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ζαρκαδιάς με σημαντικό κοινοφελές έργο και Γενικός Γραμματέας στο Σωματείο των Συνταξιούχων Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του νομού Καβάλας. Thank you.